Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Η αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα του σταθμού μας, η Ιφηγένεια Μούμτζη, είχε τη χαρά να φιλοξενήσει τον ακαδημαϊκό και πρώην βουλευτή, εκλεγμένο με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κώστα Δουζίνα, ο οποίος είναι και καθηγητής νομικής του Birkbeck University στο Λονδίνο και πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Θέμα συζήτησης ήταν τα ηθικά διδάγματα της πανδημίας και το μέλλον των αξιών της οικουμενικότητας και της αλληλεγγύης. Ας παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί ολόκληρη αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλησπέρα, είμαι η Ιφηγένεια Μουμτζή και σήμερα στο Ομογένεια εδώ Λονδίνο έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Κώστα Δουζίνα που διδάσκει στο κολέγιο Birkbeck του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου και πρόεδρο του Ινστιτούτου Νίκου Πουλατζάς. Θα συζητήσουμε για τα ηθικά διδάγματα της πανδημίας και το μέλλον των αξιών της οικουμενικότητας και της αλληλεγγύης. Καλησπέρα κύριε Δουζίνα, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα κυρία Μουντζή, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τους συμπολίτες μας στο Λονδίνο. Εγώ έχω ζήσει 40 χρόνια στο Λονδίνο, αυτή τη στιγμή είμαι στην Ελλάδα. Αλλά θα ξαναγυρίσω πολύ σύντομα και επομένως θα συναντηθούμε και από κοντά και με εσάς και με πολλούς από τους θεατές μας σήμερα. Θα είναι μεγάλη χαρά όλων μας. Θα ήθελα να ανοίξουμε τη συζήτηση έτσι λίγο πιο γενικά για τα μαθήματα που μας έχει διδάξει η πανδημία. Θα αξιοποιηθούν στο μέλλον από κυβερνήσεις και πολίτες ως υπόδειγμα ηθικής πολιτικής και συμπεριφοράς. Το ελπίζει κανείς, παρότι υπάρχουν και καλά και κακά μαθήματα από την πανδημία. Και νομίζω αυτό που λέτε, τα μαθήματα της πανδημίας είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και μπορούμε να τα κατηγοροποιήσουμε σε μαθήματα στο προσωπικό επίπεδο, στο κοινωνικό, αλλά και στο γενικό, το κοσμοϊστορικό, το παγκόσμιο επίπεδο. Στο προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι αυτό το οποίο μας έμαθε ή μας θύμισε η πανδημία είναι την ευαλωτότητά μας, την τροτότητα, την τροτότητα του σώματός μας. Είχαμε περάσει μια προηγούμενη περίοδο στην οποία ο κόσμος θεωρούσε ότι είναι άτρωτος, είμαστε σε έναν βουλιμικό καταναλωτισμό, δεν ξέραμε να υπάρχουν όρια. Τώρα ξαναθυμηθήκαμε τα όρια μας, τα όρια της ανθρώπινης ζωής, τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή το κέντρο του ενδιαφέροντός μας, ενώ ταυτόχρονα χάσαμε σε έναν βαθμό, χάσαμε βία, γρήγορα, μια σειρά από προνόμια, μια σειρά από δικαιώματα, τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα και τα οποία θεωρούσαμε ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να τα χάσουμε, ποτέ να μας απογορευτεί να βγαίνουμε από το σπίτι μας, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι νομίζω το προσωπικό επίπεδο, το οποίο είναι βέβαια και η βάση που, αυτό που θα λέγαμε των κοινωνικών μαθημάτων. Στο κοινωνικό επίπεδο νομίζω ότι αυτό που μάθαμε, μάλλον θυμηθήκαμε πάλι, μέσα ακριβώς από την ευαλωτότητα του σώματος, την ευαλωτότητα πια της κοινωνίας, των ανθρώπινων σχέσεων, των κοινωνικών σχέσεων. Και μας υπενθύμισε η αρρώστια και τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από τις διάφορες κυβερνήσεις για να αποφύγουμε την διάδοση της αρρώστιας, μερικά πράγματα τα οποία πάλι σε ένα βαθμό τα είχαμε ξεχάσει την προηγούμενη περίοδο. Μας θύμισε, παραδείγματος χάρη, ότι ο ατομισμός, ο εγωκεντρισμός, ο ναρκισισμός που σε έναν βαθμό είχε καλλιεργηθεί την προηγούμενη περίοδο, όχι μόνο δεν βοηθάει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε αυτή τη δύσκολη συνθήκη στην οποία ζούμε, αλλά ότι αντίθετα είναι δυνατόν να το χειροτερεύει. Ενώ αυτό το οποίο μας βοήθησε και μας βοηθάει να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και σαν άτομο και σαν κοινωνία, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, η αλληλεγγύη. Μιλάνε οι διάφορες κυβερνήσεις και στην Αγγλία και στην Ελλάδα για την λεγόμενη κοινωνική αποστασιοποίηση. Είναι λάθος όρος. Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε μια φυσική αποστασιοποίηση. Είμαστε 1,5-2 μέτρα παραπάνω από τους άλλους φυσικά, ακριβώς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνική σχέση να επιβιώσει. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πράγμα το οποίο το μάθαμε, τη σημασία της αλληλεγγύης, τη σημασία του άλλου ανθρώπου, τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων. Το δεύτερο είναι ότι πάλι έγινε σαφές σε όλους μας πόσο μεγάλη σημασία έχουν
τα δημόσια αγαθά, το δημόσιο καλό, το κοινό καλό και εκείνες οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, πιο χαρακτηριστικά βέβαια το σύστημα της υγείας, το περίφημο NHS στο Λονδίνο, στην Ελλάδα το ΕΣΥ, η παιδεία, το σύστημα της παιδείας, της δωρεάν παιδείας, το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο νομίζω μία σειρά πολιτικών, λιτότητες, νεοφιλελευθερισμού, οικονομικές πολιτικές οι οποίες ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις ιδιωτικές υπηρεσίες, για την ιδιωτική υγεία κτλ. Τα είχαν σε έναν βαθμό εγκαταλείψει. Και είδατε ότι και στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, οι ιδιωτικές κλινικές, οι ιδιωτικοί γιατροί δεν συμμετείχαν ή δεν συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή, τη γιγάντια που γίνεται από τα δημόσια συστήματα υγείας για να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πανδημία. Το τρίτο το οποίο μάθαμε είναι ότι οι ανισότητες σκοτώνουν. Το ξέραμε. Όλα αυτά τα ξέραμε που σας λέω. Τα είχαμε ξεχάσει σε έναν βαθμό, τώρα τα ξαναμαθαίνουμε, τα ξαναβλέπουμε, τα θυμόμαστε και ελπίζω ότι παίρνουμε μαθήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία όλα τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι στις φτωχότερες γειτονιές, οι άνθρωποι από τις εθνικές μειονότητες, παθαίνουν την αρρώστια, παθαίνουν τη λίμωξη και πεθαίνουν 2 με 3 φορές παραπάνω από τη μεσαία τάξη και από τους λευκούς. Επομένως, αυτό το μεγάλο πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων, το οποίο μέχρι τώρα το βλέπαμε σαν κατά κάποιο τρόπο ένα δευτερεύον και περισσότερο κοινωνικό και κοινωνιολογικό πρόβλημα, το βλέπουμε τώρα σήμερα σε ένα πρόβλημα επιβίωσης, ένα πρόβλημα που έχει σχέση με την ανθρώπινη υγεία, τις βασικές ανάγκες του ατόμου. Τέλος, κάτι που είδαμε το αρνητικό σε αυτή την περίοδο, γιατί όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, οι αποτελέσματα θετικά, με την έννοια ότι ο κόσμος έμαθε στη ζωή του, στο πετσί του, στην καθημερινή του εμπορία, ή θυμήθηκε, όπως λέω συνήθως, πράγματα τα οποία και αξίες που ανήκουν σε ένα ρεπερτόριο και μια ιδεολογία κοινωνικής δικαιοσύνης πιο κοντά προς την αριστερά, αλλά τις οποίες δεν τις έμαθε επειδή το λέγανε διάφοροι αριστεροί, διάφορα κόμματα, διάφοροι ιδεολόγοι, αλλά επειδή ακριβώς αναγκάστηκαν οι κυβερνήσεις να λειτουργήσουν με τρόπους που είναι προοδευτικοί, που είναι τρόποι αριστεροί, αλλά οι οποίοι είναι και οι μόνοι τρόποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κοινωνία. Το κακό που ήθελα να πω είναι η αύξηση της καταστολής. Έχουμε μια τεράστια αύξηση στις εξουσίες της αστυνομίας, στη χρήση αυτών των εξουσιών, στη χρήση της παρακολούθησης και αυτά δυστυχώς, όπως το είδαμε και στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται και στη Βρετανία, φαίνεται σε όλο τον κόσμο, είναι μερικές από τις κακές, τα κακά αποτελέσματα, τα αρνητικά αποτελέσματα της πανδημίας, τα οποία είναι δυνατόν όμως να γίνουν πιο μόνιμα. Όπως ήδη αναφέρεται, πολλές κυβερνήσεις υποχρεώθηκαν να υιοθετήσουν κοινωνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας που δεν συνάδουν με το ιδεολογικό τους υπόβαθρο. Παράλληλα, άλλες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όπως επίσης αναφέρατε, αδιαφυσβήτητα έθεσαν σε ρίσκο ανθρώπινες ζωές. Τι μάθημα πιστεύετε θα αποτελέσουν αυτές οι πολιτικές για τις συντηρητικές ή και νεοφιλελεύθερες παρατάξεις? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην παγκόσμια βιβλιογραφία και την επιστημονική αλλά και την δημοσιογραφική ότι πιθανόν φτάνουμε στο τέλος του νεοφιλελευθερισμού. Ότι οι πιέσεις οι οποίες δεχτήκαν οι κυβερνήσεις του Μπόρις Τζόνσον, παραδείγματος χάρη στην Βρετανία ή του Μακρόν ή της Μέρκελ στη Γαλλία, τη Γερμανία, ακόμα και του κυρίου Μητσοτάκη στην Ελλάδα, ήταν τέτοιες που τους υποχρέωσαν, παρότι προφανώς δεν είναι σοσιαλιστές, παρότι προφανώς δεν είναι υπέρ του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών και τις είχαν αποψηλώσει την προηγούμενη περίοδο, να ξαναγυρίσουν σε αυτά, να δώσουν χρήματα. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε τη σύγκριση με τους ακροατές μας που ζουν στη Βρετανία, είναι Έλληνες,
τη σύγκριση των μέτρων που πήρε ο Μπόρις Τζόνσον και οι Βρετανοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες του νεοφιλελευθερισμού και των πολιτικών της λιτότητας με τα μέτρα που πήρε ο κ. Μητσοτάκης, που δεν συγκρίνονται σε κανένα επίπεδο. Δηλαδή, ο κ. Τζόνσον ακόμα τώρα πληρώνει 80% των μισθών στον κόσμο που είναι furloughed, που είναι σε αναστολή δηλαδή, και 80% του περσινού εισοδήματος στους επαγγελματίες και τους ανθρώπους με τα μπλοκάκια που θα λέγαμε εδώ, ενώ στην Ελλάδα τους δίνεται 500 ευρώ το μήνα και αν αυτό κτλ. Αναγκάστηκε λοιπόν οι κυβερνήσεις να κάνουν πράγματα τα οποία δεν ήταν κομμάτι της ιδεολογίας τους. Ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή είπε δεν είμαστε και σοσιαλιστές. Προφανώς δεν είναι σοσιαλιστές. Τα κάνανε σε ένα βαθμό νομίζω διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν μεγάλες εταιρείες να καταστραφούν. Δόθησανε πολλά λεφτά και στην Βρετανία και στην Ελλάδα, στη Βρετανία στις αεροπορικές εταιρείες, σε άλλες μεγάλες εταιρείες, στην Ελλάδα, στην Aegean, σε άλλες εταιρείες. Υπήρξε μια διαφορά. Η διαφορά υπήρξε ότι στην Αγγλία έγινε προσπάθεια ό,τι λεφτά πηγαίνουν σε εταιρείες, σε μεγάλες εταιρείες, να συνδέονται με την υποχρέωση των εταιρεών αυτών να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Στην Ελλάδα πάλι δεν έγινε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Και το ερώτημα που βάζετε είναι τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή προς όφελος της κοινωνίας, όλης της κοινωνίας, όλων μας, ανεξάρτητα από θέση, από τάξη, από οικονομική κατάσταση, αυτά τα μέτρα από προσωρινά, από μέτρα τα οποία γίνανε αυτή τη στιγμή σαν κατάσταση ανάγκης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταστροφή, να γίνουν μόνοι. Και αυτό θα ήταν το θετικό. Αυτό θα ήταν ακριβώς μία αναγνώριση από ανθρώπους των οποίων η ιδεολογία προφανώς δεν πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση με την ιδεολογία της αριστεράς ή με τις αξίες τις οποίες προωθούν αυτά τα μέτρα που αναγκάστηκαν να παίρνουν οι κυβερνήσεις, θα ήταν μια αναγνώριση ότι σε ένα βαθμό έχουν κάνει λάθος. Ελπίζω ότι θα συμβεί αυτό. Δεν είναι απολύτως σίγουρο. Ακόμα το 2008-2009 με τη μεγάλη στην αρχή χρηματοπιστωτική καταστροφή και μετά έγινε οικονομική σε εμάς στην Ελλάδα και πολιτική κτλ. Πάλι υπόθηκε επανειλημμένα από διάφορους σχολιαστές ότι αυτό είναι το τέλος του νεοφιλελευθερισμού. Όχι μόνο δεν είχαμε το τέλος, αντίθετα είχαμε την επιστροφή του και μάλιστα με ένα πιο επιθετικό τρόπο σε εμάς στην Ελλάδα βέβαια με τα μνημόνια το ζήσαμε στο πετσί μας πάρα πολύ άσχημα. Και σήμερα πάλι λέγεται αυτό. Αν κοιτάξετε τις τελευταίες μερικές ημέρες βγήκαν μια σειρά από μελέτες οι οποίες λένε ότι οι δισεκατομμυριούχοι στη γη, καμιά 30-40 άνθρωποι και στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, μεγάλωσαν την περιουσία τους σε τρομερό επίπεδο. Ο Μπέζος, ας πούμε, την μεγάλωσε κατά 78 δισεκατομμύρια. Ο Μπέζος είναι της Amazon, ο CEO, κατά 78 δισεκατομμύρια. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση στην οποία από τη μία πλευρά οι πάρα πολύ πλούσιοι μεγάλωσαν την περιουσία τους και βέβαια ο κόσμος ο οποίος είναι σε αναστολή εργασίας, ο οποίος είναι άνεργος και τα λοιπά, παίρνει στην Ελλάδα τα πόσα είναι, 500 ευρώ, στην Αγγλία ένα μέρος των εισοδημάτων τους. Έχουμε λοιπόν δηλαδή εδώ μια κατάσταση η οποία ενώ οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να υιοθετήσουν αυτά τα μέτρα για να μπορέσουν να αμυνθούν, να αμυνθούν οι κοινωνίες μας σε αυτό που γίνεται. Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος αντί να μειώνει, αυξάνει τις ανισότητες. Επομένως, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Εν τούτης, αυτό το οποίο σίγουρα είμαι διατεθειμένος να υποστηρίξω είναι ότι η πλειοψηφία του κόσμου, του λαού, των πολιτών και στη Βρετανία και στην Ελλάδα καταλάβουν ότι μας έλεγαν διάφορα ψέματα στο παρελθόν όταν μας έλεγαν ότι ιδιωτικές υπηρεσίες, ιδιωτική υγεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η αύξηση των διδάκτρων, τα δάνεια στους φοιτητές κτλ. Είναι το μέλλον της κοινωνίας μας, το μέλλον της ανθρωπότητας. Δεν είναι αυτό. Η ανθρώπινη κοινωνία γυρνάει πάντα σε κάτι το πολύ βασικό. Ο καθένας από εμάς υπάρχει επειδή είμαστε μέλος σε μια κοινότητα.
από την οικογένεια που ξεκινάμε, μετά στην παρέα μας, στη γειτονιά μας, στους φίλους μας, στους συναδέλφους μας. Δεν υπάρχει εγώ χωρίς εσύ. Αυτό είναι λοιπόν που μαθαίνουμε σήμερα, το ξαναθυμόμαστε σήμερα και με την ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών και του δημοσίου καλού, της κατανόησης ότι υπάρχει κάποιο δημόσιο καλό, αλλά και με τις πολλές εκδηλώσεις και καμπάνιες αλληλεγγύης με τις οποίες ο κόσμος μέσα από δικές του πρωτοβουλίες προσπαθεί να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους στη γειτονιά του ή στην πόλη του. Όπως ήδη μπορεί να καταλάβει κανείς από τα λεγόμενά σας, η πανδημία υπενθύμισε πως οι αξίες και τα ιδανικά που αφορούν την αλληλεγγύη πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης, παρά να είναι αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων κάποιας αντιπολίτευσης. Πώς πρέπει να προχωρήσουμε από αυτό το σημείο? Τι εννοώ με αυτό? Πώς πρέπει να αναδιαμορφωθούν τα κόμματα, τα συνδικάτα και οι οργανώσεις, ώστε να ανταποκριθούν στα προβλήματα που φανέρωσε η πανδημία και να εδραιώσουν το οικονομικό της όραμα? Κοιτάξτε να δείτε, εάν αυτό το οποίο υποστηρίζω, ότι η πλειοψηφία του κόσμου, του λαού, των πολιτών, κατανόησε μέσα από την εμπειρία του, μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και όχι μέσα από συζητήσεις ή ιδεολογικές ή κομματικές παρεμβάσεις, τη σημασία και των αξιών της αλληλεγγύης και της κοινότητας και του κοινού καλού, αλλά και των θεσμών οι οποίοι τους εκφράζουν αυτές τις αξίες. Όταν λοιπόν κατανοήσουν και οι πολιτικές δυνάμεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, έχει αλλάξει δηλαδή εκ των πραγμάτων ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος καταλαβαίνει το μέλλον του, καταλαβαίνει ποιες δυνάμεις, ποιες αξίες, ποιοι θεσμοί υποστηρίζουν την ζωή του, ελπίζει κανείς λοιπόν ότι θα μπούμε σε μια κατάσταση στην οποία, παρότι δεν είναι δυνατόν ο κύριος Τζόνσον ή ο κύριος Μητσοτάκης να γίνουν σοσιαλιστές, όπως εξάλλου το έχουν πει, θα κατανοήσουν ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η επίθεση στο σύστημα υγείας, στη δωρεάν παιδεία που έχουμε εμείς, στις κοινωνικές ασφαλίσεις, αλλά ότι αντίθετα πρέπει αυτή η υποβάθμιση να σταματήσει και να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτές τις βασικές αρχές του κοινωνικού συμβολαίου που είχαμε μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη, με αυτόν τον περίεργο γάμο ανάμεσα σε μια οικονομία και κοινωνία της αγοράς, αλλά και μια κοινωνία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν είναι το ένα το οποίο θα έλεγα, το πολύ βασικό, ότι έχουμε την ευκαιρία, θα υπάρχει ευκαιρία αυτά που μάθαμε να μπουν σε μια πιο μόνιμη βάση, ανεξάρτητα από ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Διότι δεν νομίζω ότι είναι εύκολο πια στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τζόνσον να συνεχίσουν αυτά που λέγανε αυτοί οι ίδιοι ή τα στελέχη των κομμάτων τους πριν την πανδημία, ότι βασικά πρέπει να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις, πρέπει να μειώσουμε το NHS, πρέπει να κόψουμε τη χρηματοδότηση στο δικό μας σύστημα υγείας κτλ. Και βέβαια, μιλώντας τώρα για πρώτη φορά και σαν άνθρωπος που βγαίνει από την αριστερά, νομίζω για εμάς που είμαστε στην αριστερά και που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι αυτά που σας λέω εγώ σαν αριστερός ή αυτά που γράφουν ή που λένε, υποστηρίζουν αριστερά κόμματα που έχουν οδηγήσει σε αυτή την αλλαγή των κατανοήσεων και της μνήμης του κόσμου, αλλά είναι η εμπειρία της καθημερινότητας. Νομίζω για μας λοιπόν τους αριστερούς, που είναι ακριβώς οι δικές μας αξίες και αυτά που φτιάξαμε, που βοηθήσαμε να φτιαχτούν ως θεσμοί κοινωνικής προστασίας που αυτή τη στιγμή μας κρατούν όρθιοι, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να μπορέσουμε να φτιάξουμε ή να μπορέσουμε να γενικεύσουμε το τι συμβαίνει και να φτιάξουμε ένα νέο όραμα, ένα νέο ορίζοντα για τις κοινωνίες μας, ο οποίος για μας ξεκινάει ακριβώς
ως μίνιμουμ από αυτές τις αξίες και από αυτούς τους βασικούς κοινωνικούς δημόσιους θεσμούς, αλλά προχωράει σε μια γενικότερη ανανέωση των κοινωνιών μας, σε κοινωνίες κοινωνικής δικαιοσύνης για τον 21ο αιώνα, και εκεί υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι τι σημαίνει η αριστερά του 21ου αιώνα, εντούτοις όμως και για μας οι εμπειρίες αυτές που όπως και όλοι οι άλλοι τις περνάμε με τέτοια μεγάλη δυσκολία, ανοίγουν νομίζω τη δυνατότητα να ξανασκεφτούμε πώς πρέπει η αριστερή ιδεολογία, οι αριστερές θέσεις, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το κράτος και τους κρατικούς θεσμούς μπορούν να βελτιωθούν, να προχωρήσουν, να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι για μια Ευρώπη, για μια Ελλάδα, για μια αριστερά του 21ου αιώνα, η οποία κρατώντας τις βασικές της αξίες αρχίζει να μιλάει με νέους τρόπους προς τους νέους ανθρώπους, προς όλους αυτούς οι οποίοι κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει μόνο ιδιωτικό συμφέρον, δεν υπάρχουν μόνο ιδιωτικές υπηρεσίες, ότι το δημόσιο είναι αυτό το οποίο μπορεί να σώσει τη ζωή μας και να ανοίξει για μια καλύτερη Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δουζίνα. Χαίρομαι που κλείσατε με μια θετική νότα, γιατί παρά τα τραγικά συμβάντα που προήλθαν από την πανδημία, πρέπει να το δούμε ως μια ευκαιρία να θέσουμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο, νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετίζω όλους τους συμπολίτες μας στο Λονδίνο. Υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα. Δεν περνάμε καλά και λόγω του Brexit, που είναι σημαντικό και αυτό να το συζητάμε, αλλά ελπίζουμε ότι και στη Βρετανία και στην Ελλάδα, στις δύο πατρίδες μας, την πατρίδα μας που γεννηθήκαμε και σε αυτή που ζούμε, να έρθουν καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ.